Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Βαρβούτα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται επισταμένα με το βόλεϊ και έχει σηκώσει αρκετό από το βάρος της ενασχόλησης με το άθλημα που μην ξεχνάμε έχει φέρει κούπα στην Θεσσαλονίκη και ήταν η πρώτη ομάδα ο Άρης που είχε σπάσει την διάδα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού όσον αφορά τα πρωταθλήματα στο μακρινό 1997. Πόσο χρόνο ήσασταν κύριε Βαρβούτα τότε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. 23 χρονών. 23 είσαστε, 23, αλλά είστε 35 τώρα. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αν εξαιρέσει καλοκαίρια, Χριστούγεννα, Πάσχα. Έτσι, έτσι, έτσι. Το 97 με την Ορεστιάδα στη Μίκρα. Εκείνο το... Στη Μίκρα, ναι. Εκείνο το Κάνεφ να κάνει παπάδες, ας πούμε, επιτραπή έκφραση. Έτσι, ο Λύκος. Εκπληκτικός παίκτης. Και τότε βέβαια ακούνε τώρα Ορεστιάδα κάποιοι. Υπερομάδα η Ορεστιάδα εκείνα τα χρόνια. Με πάρα πολύ μεγάλη παρουσία και βέβαια με το συγχωρεμένο τον Σαμαρά. Σαμαρά, ναι. Αλλά και νομίζω και ο Γκιούρδας και αυτός ήταν, τώρα πέρασε και τα χρόνια και εκείνος είχε περάσει από εκεί, ήταν Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Εθνικό Αλεξανδρούπολης ήταν ο Γκιούρδας. Εθνικό Αλεξανδρούπολης, δεν πέρασε και από Ορεστιάδα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει ο Γκιούρδας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ, κύριε Βαρβούτα. Έχουμε το διάδοχο του κυρίου Ζουγκουντέλη ή όχι ακόμη? Θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Το πρώτο μας μέλημα ήταν η έκδοση των δελτίων. Και αυτή τη στιγμή κινούμε στην κατεύθυνση να πάω να πάρω τα δελτία. Ναι. Πέσαμε στην περίπτωση δηλαδή κατευθείαν λαβράκι που λέμε. Η επόμενη κίνηση είναι η διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδος. Θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε και το καινούριο προπονητή στον πάγκο. Με ποιον παίζει η ομάδα την Κυριακή? Η ομάδα παίζει στην Αλεξανδρούπολη με τη Γεια Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Δεύτερο παιχνίδι. Τελικά με τα δελτία είχαμε εξέλιξη των νέων. Ναι, τώρα κατευθύνομαι για να πάω να τα πάρω. Α, μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι λύθηκε και το θέμα με τον Ντάμποβιτς. Έχει διευθετηθεί και είμαστε σε δρόμο που θα λυθεί. Οριστικά, λέτε. Οριστικά, θα βγει και ανακοίνωση που θα λυθεί οριστικά. Mm-hmm. Θα βγει και ανακοίνωση για να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε αυτή την λύση. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος, μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος ήταν πριν πόσα χρόνια στην ομάδα? Ήταν το 2013-14 επί διοίκησης Γιώτα. Ναι. Και δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ούτε για να κάνει για ένα σερβίς που λέει ο λόγος να μπει μέσα. Και αξίωσε όλο το συμβόλαιο. Βέβαια γίναν διάφορα ευθράπελα από την πλευρά της ομάδος. Τότε. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ζητούσε όλα του τα χρήματα. Εντάξει, δικαίωμά του ήταν, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν θέλησε, δεν σκέφτηκε, δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Είναι πολλά τα δεν. Να τακτοποιήσει αυτό την οφειλή και τη βρήκαμε μπροστά μας και τρέχαμε και τρέχουμε ακόμα για αυτήν. Και δεν φτάνατε? Όχι απλά δεν φτάναμε, εντάξει, φτάσαμε στο σήμερα τώρα να κατεβούμε με τη μισή ομάδα για να παίξουμε ένα μάτς πρωταθλήματος. Πάλι καλά που πήρε και ένα πόντο εκεί η ομάδα. Έχασε 3-2. Η ομάδα έχασε το παιχνίδι, δεν πήρε μόνο πόντο. Δυστυχώς από καθαρά τύχη, γιατί και τύχη μέσα στον αθλητισμό είναι, δεν μπόρεσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βέβαια έδειξε δείγματα ότι όντως είναι ομάδα και με την προσθήκη των υπόλοιπων παιχτών δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Ποιοι μας λείπανε στο παιχνίδι το πρώτο, κύριε Βαρβούτα? Ποιοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής? Δεν είχαν δικαίωμα οι δύο Πασαδόροι, ο πρόεδρος ο Γραμμενούδης, δεν είχε δικαίωμα ο διαγώνιος ο Κατσαφλιάκας ο Γιάννης, δεν είχε δικαίωμα ο ακραίος ο Θόδωρος Παπαδημητρίου, δεν είχε δικαίωμα το λίμπερο Σταυρίδης ο Σταύρος, δεν είχε δικαίωμα δύο κεντρικοί ο Χασιαπέτης ο Βασίλης και ο Σαβακίδης ο Στάθης. Μιλάμε για... Παίξατε εσείς, ο Ψηφίδης και ο Αλεξανδρίδης σίγουρα, έτσι. Ο Αλεξανδρίδης πρέπει να ήταν ο διαγώνιος στο συγκεκριμένο μάτς. Ναι, ναι, γιατί είναι και πρώτο μπόι και ο πρόεδρος και ο γιος. Δηλαδή... Αυτοί που παίξαν πάντως ήταν. Μπράβο, πραγματικά. Πέρυσι. Μας είπατε 7, και... πόσο 7 μας είπατε, 8 παίκτες μας είπατε που δεν παίζανε. Ναι, στην βόλη, ναι, αν δεν παίζουν 8 παίκτες, προφανώς παίξαν και κάποια πιτσιρίκια. Μπράβο, πάντως. Συγχαρητήρια για το. Είχαμε 3 παίκτες από το εφηβικό. Εντάξει, δώσαν τα παιδιά την ψυχή τους. Για να μην λέμε και ότι θέλουν, πραγματικά δώσαν την ψυχή τους. Ναι, και εντάξει, τώρα βέβαια θα μιλούσα διαφορετικά, αλλά έχει συγχωρεθεί ο κύριος Γιώτας.
Τι να αναφέρω και πού να αποδώσουμε ευθύνες ή οτιδήποτε άλλο. Απλά κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον Άρη, ξεκινώντας από μένα, ότι στον Άρη όποιος μπαίνει πρέπει να μπαίνει για να βοηθήσει, όχι για να χαντακώσει τους επόμενους. Και ούτε για να κάνει λεζάντα εκείνη τη στιγμή που είναι η φιγούρα. Το να πάρω εγώ ένα παίχτη, ένα βαρβούτα και να μην ακουμπήσει μπάλα και μετά από 4-5 χρόνια να με ζητάει 5, 10, 15, 20 χιλιάδες, δεν κάνεις καλό στην ομάδα, κακό κάνεις στην ομάδα. Και δεν είναι μόνο ο Ντάμποβιτς, τώρα δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο Κουβανός που είχε έρθει. Πάλι επικίνηση της διοίκησης και θυμάμαι και κάποια μέλη της διοίκησης τότε να κουλάνε επιδεικτικά το δάχτυλο σε άλλους. Δεν είναι της ώρας να αρχίσω τώρα να μιλάω, αλλά πώς το λέγανε, όχι ο Ντεσπέιν, ο Ντεσπέιν ήτανε. Ο Κουβανός που είχε έρθει. Που δεν μπορούσε να βγει δελτίο. Ναι, γιατί τον φέρανε, ήρθε εδώ πέρα και δεν πληρώσανε το παράβολο που νομίζω ήταν 15 χιλιάρια για τους Κουβανούς. Και δεν έπαιξε ούτε αυτός. Αλλά η ομάδα χρεώθηκε χρήματα. Αλλά... Εμείς αυτό προσπαθούμε να φέρουμε λίγο το καράβι σε ίσια ρότα, γιατί έχει λοξοδρομήσει πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, εντάξει, κακά τα ψέματα είναι δύσκολο. Αλλά εδώ εμάς το παλεύουμε. Εδώ μιλάμε έχουμε για απουσία... αυτήν την εβδομάδα τα όσα μύρια. Γιατί χρεωθήκαμε εμείς αυτή την κίνηση της οφειλής του Ντάμποβιτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπήρχε κανείς άλλος. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Βαρβούτα, και εγώ στην αρχή εσάς έβρισα. Να ξέρετε. Όχι δημόσια βέβαια, λόγω εμπειρίας. Αλλά μόλις το είδα το θέμα, λέω τι κάνανε αυτοί. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν βλέπει αυτούς που ήταν γενικά πριν, βλέπει αυτόν που είναι μπροστά. Έτσι. Και το καταλαβαίνω αυτό εδώ πέρα. Ξέρετε, εγώ θα με έβριζα. Προφανώς. Το θέμα, καταρχήν να σας ρωτήσω πρώτα, το θέμα το μάθετε κι εσείς την Παρασκευή το βράδυ που βγήκε προς τα έξω ή το γνωρίζετε νωρίτερα? Το θέμα έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, είχαμε έρθει σε κάποιες συμφωνίες, αλλά ξαφνικά αλλάξανε τα πράγματα και τελευταία στιγμή μάθαμε ότι δεν ισχύουν οι συμφωνίες και θα πρέπει να κάνουμε 360 μοίρες σε αναστροφή. Η δημοσιοποίηση του θέματος τελευταία στιγμή είναι αυτή που το γύρισε εναντίον σας, να ξέρετε. Και λέγανε είναι όλοι, πάντα ισχύει αυτό. Ναι, ενώ αν ήταν γνωστό το θέμα και στην διάσταση που το λέτε τώρα και καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν ήταν δική σας ευθύνη, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η ουσία είναι ο σύλλογος να τα καταφέρει, η ομάδα να βγουν τα δελτία, μας λέτε ότι πάτε να τα πάρετε, άρα διευθετήθηκε το ζήτημα και να παίξει ο Άρης έτσι όπως πρέπει να παίξει. Ο στόχος της ομάδας ποιος είναι φέτος? Ο ρεαλιστικός όμως θέλω να μου πείτε, ξέρω ότι ο Άρης πάντα πρέπει να κερδίζει και πρέπει να ανέβει, ας πούμε, κατηγορία. Είναι ρεαλιστικό να ζητάμε την άνοδο? Ρεαλιστικό είναι να ζητάμε την άνοδο, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε καλή ομάδα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που έχει σκαμπανεβάσματα από όλους, από όλες τις ομάδες, και εσωτερικά και εξωτερικά, θα πρέπει η ομάδα μέχρι τέλος να μείνει αγωνιστικά έτσι πως πρέπει και εξωτερικά, δηλαδή εμείς, να την κατήσουμε να μείνει έτσι πως πρέπει. Και όταν λέω να την κατήσουμε εννοώ οικονομικά. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα η ιστορία αυτή του Ντάμποβιτς λίγο αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα και τα διαμορφώνει διαφορετικά. Διαφορετικά. Πείτε μας λίγο το σύστημα πώς είναι ακριβώς τώρα. Ποιοι ανεβαίνουν? Είναι πώς δύο όμιλοι στο βορρά. Ναι. Ο πρώτος και ο δεύτερος. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο του βορρά παίζουν μεταξύ τους ένα εσωτερικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Από το πρωτάθλημα αυτό θα βγουν δύο πρώτες και θα παίξουν χιαστή με τον αντίπαλο όμιλο του Βορρά. Ναι. Ο νικητής πάει στο τελικό και αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση είναι μία ομάδα από το Βορρά που θα παίξει στη Βόλη Λίγκ και άλλη ομάδα από τον Νότο θα παίξει εκείνη στη Βόλη Λίγκ. Άρα είναι μία από Βορρά από τους τέσσερις και μία από τον Νότο από τους τέσσερις. Ακριβώς. Ήδη... Δεν διασταυρώνεται καμία ομάδα του Βορρά να παίξει μπαράζ με τον Νότο. Μάλιστα. Και οι αντίπαλοι θεωρητικά του Άρη σε αυτή την προσπάθεια, οι άλλες καλύτερες ομάδες. Οι αντίπαλοι είναι όλες οι ομάδες, δεν τις ξέρουμε, δεν μας ξέρουν. Θα τις δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Ναι. Βλέπουμε εδώ και στην ωραία φανέλα, ναι. Στη σελίδα που έχετε στο Facebook, κύριε Βαρβούτα, την φανέλα της ομάδας. Είναι εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο. Δεν είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Ποδοσφαιρική είναι καταρχήν. δεν βόλει αυτή τώρα. θέλαμε να δώσουμε λίγο ένα τόνο και πολυσιακό, γιατί κακά τα ψέματα σήμερα άμα δεν έχεις και λίγο marketing σε αυτά που κάνεις, δεν πας μπροστά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά θετικά μηνύματα και επειδή εισάγεται από Ιταλία, έχουμε κολλήσει στο αυτό με τις αργίες αυτές τις μέρες, αλλιώς θα είχαμε και ποσότητα εδώ πέρα να δώσουμε και στο μάτι με τον Πανιόνιο, αλλά λόγω του όχι, λόγω του όχι είναι τώρα... θα τα έχουμε.
από Ιταλία είναι λόγω του όχι το κόλλημα. Την Ιταλία, γι' αυτό λέω. Μήπως, πάντως δεν ξέρω είναι, αν το είχαν στο μυαλό τους. Μήπως φοβήθηκαν λόγω της επαιτίου. Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Στο θέμα αυτό με τα δελτία, για να επιστρέψουμε λίγο για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Βαρβούτα, είχατε βοήθεια από κάποιους ανθρώπους ή τρέξατε μόλις σας? Αντιλήφθηκα ότι είχε προφανώς. Όχι, βοήθεια υπήρχε. Ναι. Απλά στο κατάλληλο timing θα αναφερθεί το τμήμα σε αυτή τη βοήθεια των ανθρώπων και οικονομική και ηθική και έμπρακτη συμπαράσταση εκεί πέρα που έπρεπε. Mm-hmm. Εγώ τους προσωπικά τους ευχαριστώ όλους. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Ναι. Κάποια στιγμή θα το μάθει ο κόσμος, γιατί... κανένα δυο ξέρουμε κι εμείς, αλλά... Ναι, κανένα δυο ξέρουμε, αλλά σεβόμαστε να το πείτε εσείς. Ναι, μ' αρέσει να μαθαίνει ο κόσμος ποιοι βοηθάνε. Είναι σημαντικό αυτό εδώ πέρα και για τους ίδιους. Ναι. Και το καλό είναι ότι υπήρχε βοήθεια. Το καλό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε, και πραγματικά ξέρουμε και δύο-τρεις από αυτούς που το έκαναν, είναι άνθρωποι που βοηθάνε το βόλεϊ γιατί γουστάρουν το βόλεϊ και τον Άρη. Γιατί συνήθως αυτοί που το κάνουν για να προβληθούν πάνε σε άλλα πιο γκλαμουράτα ποδοσφαιρομπάσκετ για να το κάνουν. Και, και είναι και οι πρώτοι που μας παίρνουν, ξέρετε, τηλέφωνο για να μας το πούνε. Μας παίρνουν και μας λένε: δώσαμε 2.000 εκεί και. Γίνεται και αυτό το πράγμα. Τώρα είπατε ότι πάτε, είστε καθ' εδώ να πάρετε τα βελτία, άρα μετά θα ασχοληθείτε και με τον προπονητή. Άρα δηλαδή μπορεί και μέχρι το βράδυ να έχουμε ανακοίνωση για τον προπονητή ή θα περιμένουμε την αυριανή ημέρα? Τώρα το και να σας πω, θα σας πω ψέματα. Το ζήτημα είναι ότι είχα δώσει δύο προτεραιότητες. Η μία ήταν τα βελτία που πρώτα Θεός σε λίγο τελειώνει και αμέσως επόμενη είναι ο προπονητής. Μπορούμε να πούμε το λόγο της αποχώρησης του πρώην προπονητή? Είναι, κάτι... είναι προσωπικοί λόγοι του κ. Ζουντέλη, ούτε εγώ τους ξέρω. Η ανακοίνωση έγινε μέσω Messenger στο Facebook. Μάλιστα. Τεχνολογία. Μου κοινοποιήθηκε μάλλον μέσω Messenger, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι. Οι φανέλες τις έχουμε ανεβάσει και εμείς στο Λαμπαουτάρης. Μπορούν οι φίλοι να τις δουν και στη σελίδα στο Facebook του Βόλεϊ του Άρη. Θα πωλούνται από την μπουτίκ της ΠΑΕ. Της ΚΑΕ και από τα δύο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό από Δευτέρα θα ανακοινωθεί. Είμαστε λίγο σε κάποιες σκέψεις, κάποιες συζητήσεις. Το σίγουρο είναι ότι θα πωλούνται. Ναι. Τώρα ο τρόπος θα ανακοινωθεί από Δευτέρα. Γιατί ξέρετε ότι ο ερασιτέχνης δεν μπορεί, ενώ αντίστοιχα η ΠΑΕ και η ΚΑΕ μπορούν, αλλά εκεί πρέπει να δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα το. Γιατί είναι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ωραίες. Γνώστες της κατάστασης και το ξαναλέω ότι το πολυσιακό μάρκετινγκ πρέπει να το προχωρήσουμε όχι μόνο στο βόλι, αλλά μπάλα, μπάσκετ είναι έτη φωτός μπροστά σε σχέση με τον ερασιτέχνη και το βόλι. Αλλά έτη φωτός πρέπει... πίσω σε σχέση με, άλλους. Είναι έσοδα. Είναι έτη φωτός μπροστά σε σχέση με τον ερασιτέχνη, όπως το λέτε, και έτη φωτός πίσω σε σχέση με άλλους. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Δεν συγκρίνω τώρα. Εγώ δεν βάζω Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι. Και Θεσσαλονίκη. Για ευνόητους λόγους, γιατί θα φάμε τα μούτρα μας. Δεν είναι κάτω. Αν έχεις τις επιλογές και τα χρήματα στο μάρκετινγκ, μπορείς όντως να κάνεις παπάδες την εποχή που ζούμε, αρκεί να το προμοτάρεις σωστά ή να έχεις ανθρώπους με ιδέες. Πάντως η φανέλα, μπράβο σε όποιον την επέλεξε, είναι πάρα πολύ καλή, είναι ποδοσφαιρική, είναι και το πολύ έξυπνο το 3 που έχετε βάλει, που παραπέμπει στη θύρα 3 βεβαίως. Ιδέες θέλουμε και από αριανούς και στα τμήματα για να βοηθείτε κι εσείς, αλλά να βοηθηθεί και ο σύλλογος. Και πραγματικά βγάλετε και μια extra large, ίσως και 3 extra large. Όταν θα την πάρω εγώ την extra large. Για να τη φοράμε. Ο Σαββόπλος δεν έχει ανάγκη, large θα φορέσει, δεν τίθεται θέμα. Αλλά επειδή οι γραμμές είναι κάθετες, για να μας κόβει λίγο γι' αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, σίγουρα θα βγάλουμε νούμερα και για ανθρώπους. Έτσι. Ναι. Πέρα από εμάς, ναι, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βαρβούτα. Να είστε καλά.